Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον η δεύτερη μονάδα φαλάτωσης του Αλμυρού Ποταμού μετά την υπογραφή σύμβασης στα γραφεία της ΔΕΙΑΜ με τον κύριο Σαββάκη να εκφράζει την ικανοποίησή του. Όντως είναι μεγάλη ικανοποίηση, γιατί λύνεται οριστικά, πιστεύουμε, το πρόβλημα του Γαζίου από το θέμα της παροχής νερού. Και σαν ποιότητα νερού και σαν ποσότητα. Και δεν λύνεται μόνο στο θέμα των οικιακών συνδέσεων, αλλά και των επαγγελματικών συνδέσεων. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου και την ικανοποίησή μου, γιατί σήμερα υπογράφουμε μια καινούρια σύμβαση για την αφαλάτωση, για το δεύτερο εργοστάσιο, να το πούμε έτσι, της αφαλάτωσης. Όπως ξέρετε, από το 2014 έχουμε φτιάξει ένα εργοστάσιο με 2.500 κυβικά νερό ημιρεσίως. Και τώρα πάμε στα πόσα. Τώρα πάμε άλλες 3.500, δηλαδή πάμε στα 6.000 κυβικά νερό. Η μονάδα είναι δυναμικότητας 3.000 κυβικών μέτρων πόσμου νερού εξαιρετικής ποιότητας καθημερινά και θα καλύψει το Γάζι, το Παλαιόκαστρο, το Μαδέ, τη Λιγαριά και την Αγία Πελαγία. Από το νέο έτος θα έχουμε πλήρη επάρκεια νερού και στο Γάζι και στην Αμουδάρα και στην Αγία Πελαγία και στη Λιγαριά και πιθανότητα να έχουμε δυνατότητα ακόμα και να δώσουμε νερό αν χρειαστεί και κάπου αλλού. Είναι ένα έργο της τάξης των 3 έως 3,5 εκατομμυρίων, τα οποία είναι διασφαλισμένα από το ΕΣΠΑ. Είναι δύο έργα συγχρόνως. Το ένα είναι αυτό καθεαυτό το εργοστάσιο και το άλλο είναι η αγωγή, οι οποίοι μεταφέρουν το νερό και το βάζουν, το ρίχνουν μέσα στο σύστημα. Με τη δεύτερη μονάδα υπερδιπλασιάζεται η ποσότητα νερού, λύνοντας έτσι οριστικά το πρόβλημα της σύντρευσης, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της τιμής χρέωσης προς τους δημότες. Με τη λειτουργία του νέου εργοστασίου θα δούμε αν υπάρχουν και τι περιθώρια υπάρχουν για τη μείωση της τιμής του νερού. Το νερό δεν θα αμφισβητήσουμε τους πολίτες εμείς ότι είναι ακριβό ή φτηνό, απλά πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι μέσα από αυτές τις λειψιδρίες το νερό έχει πάρα πολλές αντίξωες συνθήκες εξόρυξής του μέσα από πολύ βαθιά που το αντλούμε. Όμως γι' αυτό λέει και ο Δήμαρχος ότι μετά την αφαλάτωση τα πράγματα ευελπιστούμε όλοι και υποσχόμεθα ότι θα είναι καλύτερα. Πολύ σύντομα η ΔΕΙΑΜ θα προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης για τηλεματικά συστήματα σε μια προσπάθεια μείωση των διαρρών νερού με την αρχή να γίνεται στην περιοχή του Κρουσόνα. Η σύμβαση αυτή αφορά τη συνεργασία μας με διάφορους επιστημονικούς φορείς όπως είναι το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Είναι καθαρά για εξοικονόμηση νερού. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πράγμα έχουμε καταφέρει να βάλουμε πιλωτικά 700 ρολόγια σε μια δημοτική ενότητα που έχει πάρα πολύ απαρχαιωμένα ρολόγια. Ήδη υπάρχει μελέτη που είναι προέγκριση, προσέγκριση για να αλλάχτούν όλα τα ρολόγια του Δήμου, χωρίς να πληρώσει τίποτα ο Δημότης.